Της Κοκκινιάς. Πριν από 69 χρόνια τέτοιες μέρες γράφτηκαν κάποιες από τις πιο λαμπρές σελίδες του εθνικού απελευθερωτικού και αντιφασιστικού αγώνα του λαού μας. Και είναι στιγμές στις οποίες πρέπει να σκύψουμε ξανά. Να πάρουμε δύναμη τούτες τις δύσκολες ώρες. Διότι αυτός ο τόπος έχει περάσει και πιο δύσκολες στιγμές. Αλλά ο λαός μας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Άντλησε δύναμη από τα βάθη της ψυχής του. Και μπόρεσε να σταθεί απέναντι σε αυτούς που θέλουν να υποθηκεύσουν τη ζωή, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία του. Και η Κοκκινιά μας θυμίζει ότι αυτός ο τόπος με αξιοπρέπεια και αυτός ο λαός με αξιοπρέπεια στάρθηκε όρθιος στον κατακτητή και ότι αυτός ο τόπος δεν μπορεί να ανεχθεί τον φασισμό, τους φασίστες και τους συνεργάτες του. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε σήμερα 69 χρόνια μετά από τούτη εδώ την πλατεία της Κοκκινιάς. Και σήμερα οι μνήμες αυτές στέκονται όρθιες και γεμίζουν με περηφάνεια και αισιοδοξία τον αγώνα που δίνει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία για ζωή και αξιοπρέπεια. Πριν από λίγους μήνες, το προηγούμενο Μάη και Ιούνι, στις δύο απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, μια τεράστια και πρωτοφανή συσπήρωση εδώ σε αυτές τις λαϊκές ιστορικές γειτονιές στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ελπίδα και προοπτική και μας έδειξε το δρόμο της ανατροπής. Το δρόμο που θα βαδίσουμε όλοι μας μέχρι την τελική νίκη. Γιατί για μας τελική νίκη δεν είναι να βρεθεί η αριστερά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από πολλά χρόνια. Για μας τελική νίκη είναι να απαλλαγεί η χώρα από αυτή τη λέλαπα του μνημονίου και να βγούμε από την κρίση περήφανοι και όρθιοι και να δώσουμε μια διαφορετική προοπτική στις επόμενες γενιές. Ξέρουμε ότι αυτός είναι ένας δρόμος δύσκολος. Είναι ένας αγώνας στο κοινωνικό και στο πολιτικό πεδίο. Είναι ένας καθημερινός αγώνας στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς. Ένας αγώνας αντίστασης και αλληλεγγύης ενάντια σε πολλούς και ισχυρούς εχθρούς. Είμαστε όμως πεπισμένοι ότι θα νικήσουμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι η κοινωνία θα νικήσει όπως και παλιότερα. Διότι ξέρουμε ότι την ίδια στιγμή που οι αντίπαλοί μας έχουν ισχυρά όπλα, έχουν την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης να δημιουργεί μια ψεύτικη πλασματική εικόνα για την πραγματικότητα και να προσπαθήσει να δηλητηριάσει τις συνειδήσεις του λαού μας, ξέρουμε ότι εμείς έχουμε κάτι που οι αντίπαλοι μας δεν έχουν, γι' αυτό και θα νικήσουμε. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Το δίκιο για τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή για αυτόν τον τόπο και έχουμε και τις καλύτερες παραδόσεις της ιστορίας του λαού μας. Φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε ότι οι αξίες μας είναι οι ιδέες μας και οι ανθρώπινες αξίες. Και γνωρίζουμε ότι αυτές τις αξίες θα υπερασπιστούμε, όπως πριν από 69 χρόνια
ηρωικά υπερασπίστηκαν εδώ στην Κοκκινιά. Έρχομαι να μιλήσω σήμερα σε εσάς από ένα σύντομο αλλά συναρπαστικό ταξίδι στην άλλη άκρη της γης. Βρέθηκα για λίγες ώρες στη μακρινή Βενεζουέλα. Εκεί όπου ο λαός της Βενεζουέλας, μαζί βέβαια και με τους λαούς των γειτονικών χωρών της Λατινικής Αμερικής, έχουν δημιουργήσει ένα παράδειγμα όχι μόνο για τη Λατινική Αμερική, αλλά για τους λαούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη που αγωνίζονται για δημοκρατία, για κοινωνική δικαιοσύνη και για δικαιώματα. Είχα τη χαρά, την τύχη, την τιμή να βρεθώ και να ποτίσω φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άλλαξε το ρου της ιστορίας όχι μόνο για τη Λατινική Αμερική. Να βρεθώ δίπλα από τη σωρό του κομμαντάρτε Ούγκο Τσάβες. Περίμενα να βρω έναν λαό που εκφράζει οδύνη. Όμως εκεί συνάντησα προς έκπληξή μου έναν λαό που εκφράζει τούτες τις δύσκολες ώρες αποφασιστικότητα και όχι οδύνη. Εκατομμύρια λαού στους δρόμους. Βρέθηκα 9 η ώρα το βράδυ στη στρατιωτική ακαδημία του Καράκας, όπου είναι η σωρός του Ούγκο Τσάβες, και απ' έξω είχε 15 χιλιόμετρα ανθρώπινη σουράς απλών καθημερινών ανθρώπων που περίμεναν κατά μέσο όρο πάνω από 20 ώρες για να αποτίσουν φόρο τιμής. Όχι στον ηγέτη τον απόμακρο, αλλά σε κάποιον που αισθάνονται δικό τους άνθρωπο, γιατί τους άλλαξε την ίδια τους τη ζωή. Πριν από 14 χρόνια, 8 εκατομμύρια Βενεζολάνοι βρισκόντουσαν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτά τα 8 εκατομμύρια σήμερα έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να είναι ισότιμοι πολίτες με τους συμπολίτες τους. Και αυτό είναι που τους κάνει να αισθάνονται αυτόν τον ηγέτη, δικό τους ηγέτη, δικό τους άνθρωπο. Και δεν βρίσκονται εκεί με οδύνη, αλλά με αποφασιστικότητα. Δεν βρίσκονται για να κλάψουν, αλλά για να διαδηλώσουν. Μια μεγάλη, πολύχρωμη διαδήλωση έχει γίνει τούτες τις μέρες στο Καράκας. Και αυτό σηματοδοτεί ένα πράγμα. Ότι η κοινωνική αλλαγή, οι μεγάλες ανατροπές, οι επαναστάσεις δεν μπορούν να γίνουν αν δεν έχουν την πλατιά στήριξη των λαϊκών μαζών. Και αυτή η πλατιά στήριξη δεν μπορεί να είναι εφάπαξ, αλλά μια διαρκής διαδικασία. 14 χρόνια μετά η Βενεζουέλα βρίσκεται σε επαναστατική διαδικασία. Και αυτό το φανερώνουν τα εκατομμύρια των πολιτών που βρίσκονται στους δρόμους λέγοντας ένα και μόνο σύνθημα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τον σοσιαλισμό. Και θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμο που είναι δημοκρατικός δρόμος. Κάποιοι γράψανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, προφανώς διότι το παράδειγμα της Βενεζουέλας τους απειλεί, ότι ο Ούγκο Τσάβες ήταν ένας δικτάτορας. Ειλικρινά δεν ξέρω πολλούς δικτάτορες που να έχουν μέσα σε 14 χρόνια που βρίσκονται στην εξουσία κερδίσει 13 απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Όμως το μήνυμα για μας είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Είναι το μήνυμα ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα σε αυτόν τον τόπο εάν έχουμε το λαό με το μέρος μας. Και ότι η κυβέρνηση που θα οικοδομήσουμε μετά τις επόμενες εκλογές, όσο και αν προσπαθούν να τις αποφύγουν τώρα οι δυνάμεις του μνημονίου για να εγκαλειωθούν στην εξουσία,
θα είναι μια κυβέρνηση πλατιάς λαϊκής ενότητας που θα επιβάλλει μια προοπτική απελευθέρωση για το λαό μας και τις κατώτερες οικονομικές τάξεις. Και θα έχει τη διαρκή στήριξη του ελληνικού λαού. Φίλες και φίλοι, η πολιτική που επιβλήθηκε στη χώρα μας από την κυβέρνηση και την Τρόικα βρίσκεται σε διαρκές αδιέξοδο. Όχι μόνο τα νούμερα δεν βγαίνουν, αλλά η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ανθρωπιστική κρίση. Η Τρόικα δεν έχει κανέναν ενδιασμό. Μπροστά σε κάθε αδιέξοδο ζητά να εφαρμοστούν αυτά που προβλέπει το μνημόνιο. Και αυτά που προβλέπει το μνημόνιο φέρουν φαρδιά πλατιά τις υπογραφές του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Κουβέλη. Δεν ξέρανε τότε τι υπογράφανε. Δεν ξέρανε ότι υπογράφανε απολύσεις χιλιάδων υπαλλήλων από το δημόσιο αδιαφορώντας για τις διαστάσεις που θα πάρει η ανθρωπιστική κρίση. Δεν ξέρανε ότι υπογράφανε την οριστική κατεδάφιση για ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος. Δεν ξέρανε ότι υπογράφαν για νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, νέα καράτσια και έναν ολόκληρο κόσμο που βρίσκεται κάτω από το όριο της επιβίωσης. Δεν ξέρανε ότι υπογράφανε το ολοκληρωτικό ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου αλλά και των παραγωγικών πόρων της χώρας μας. Και μόνο το ξέρανε, το ξέρουν και επιμένουν σε αυτό. Προχθές ο Πρωθυπουργός δήλωσε σε σχέση με τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους που βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ότι αυτοί είναι ευρωπαϊκοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι. Ανήκουν, λέει, στην Ευρώπη. Εμείς τους απαντάμε, το απαντάμε εδώ από την ιστορική κοκκινιά ότι οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της πατρίδας μας ανήκουν στον ελληνικό λαό. Δεν ανήκουν στους δανειστές. Δεν ανήκουν σε αυτούς που υπέγραψαν την καταδίκη της χώρας μας. Η Τρόικα όμως, φίλες και φίλοι, δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για αυτό που εμείς εδώ ονομάζουμε ανθρωπιστική κρίση. Για την ανεργία που σπάει όλα τα ρεκόρ. Για τις αυτοκτονίες. Για τους νέους ανθρώπους που φεύγουν ρίχνοντας μαύρη πέτρα πίσω τους, όπως παλιότερα τη δεκαετία του 50 μετανάστες στο εξωτερικό, ή για τους συνταξιούχους που πεινάνε και τους αρρώστους που υποθεραπεύονται. Και από την άλλη μεριά, η τρικομματική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά μονάχα να τα έχει καλά με την Τρόικα. Αυτοί που εξαπάτησαν το λαό μας τον Ιούνιο, που είπαν ότι θα επαναδιαπραγματευτούν και που έσπεραν το φόβο ότι θα καταστραφεί η χώρα αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Και τώρα τι κάνουν? Συνεχίζουν σε συνεργασία με την Τρόικα να διαλύουν την Ελλάδα. Αυτές τις μέρες παρακολουθούμε για άλλη μια φορά το θέατρο του παραλόγου. Η κυβέρνηση παριστάνει ότι διαπραγματεύεται με την Τρόικα. Υποτίθεται ότι διαπραγματεύονται για μέτρα τα οποία όμως έχουν ήδη συνυπογράψει και συμφωνήσει. Και στο τέλος αυτής της διαπραγμάτευσης φάρσας, για άλλη μια φορά, η Τρόικα θα απειλήσει ότι αν δεν περάσουν τα μέτρα, δεν θα δώσουν την επόμενη δόση. Σημειωτέων, μια δόση με την οποία οι δανειστές μας ξεπληρώνουν τους εαυτούς τους. Και μπροστά σε αυτή την απειλή, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Η κυβέρνηση δήθεν θα υποχωρήσει χωρίς να θέλει. Και οι βουλευτές που τώρα δυσφορούν μπροστά στον κίνδυνο να γίνουν εκλογές και να καταποντιστούν, θα υποκύψουν και θα ψηφίσουν. Το Πασό και η Δημάλ παρουστάνουν τους τζάμπα αντιμνημονιακούς, με την τζάμπα κοινωνική ευαισθησία, ενώ όλο ένα και περισσότερο δένονται πίσω από το άρμα του κυρίου Σαμαρά. Το σχέδιό τους λοιπόν είναι γνωστό. Το σχέδιό τους είναι η ολοκληρωτική κοινωνική καταστροφή και η άτακτη χρεοκοπία και η μετατροπή της Ελλάδας σε μία απική ακραίους. Όμως αυτό είναι το σχέδιό τους αν η ζωή δεν το αλλάξει. Αυτό είναι το σχέδιό τους αν εμείς δεν πάρουμε την απόφαση να το τσακίσουμε το σχέδιό τους. Και από αυτή την ιστορική γειτονιά θέλω να τους πληροφορήσουμε ότι το σχέδιό τους θα ματαιωθεί. Διότι λογαριάζουν χωρίς την κοινωνία,
γλιτολάτε στο καμπύλι αυτή τη κυβέρνηση εκεί ήδη τελειώσει και το μνημόνιο είναι ήδη νεκρό. Και οι αγώνε τη αντίσταση τη κοινωνία μα θα το στείλουν στα σκουπίδια. Απευθύνομαι λοιπόν στον Πρωθυπουργό και του λέω: αποφασίστε μόνοι σας να οδηγήσετε τη χώρα σε εκλογές με δημοκρατικές διαδικασίες να δοθεί λύση. Αφού εσείς τα έχετε υπογράψει όλα, αφήστε τουλάχιστον το λαό μας να υψώσει ανάστημα απέναντι στους δανειστές. Να προσπαθήσουμε και να κερδίσουμε την προοπτική μιας περήφανης και ελεύθερης χώρας που θα ζήσει με προοπτική και με ευημερία. Αποφασίστε μόνοι σας εκλογές. Μην προχωρήσετε σε νέα μέτρα. Διότι αυτή δεν θα είναι μονάχα η τελευταία απόφαση που θα πάρει η κυβέρνησή σας. Θα είναι μια απόφαση που θα πληροδοτήσει μια ανεξέλεγκτη κοινωνική ένταση. Δώστε τη δυνατότητα ο λαός μας να εκφράσει την πεποίθησή του δημοκρατικά, να μπορέσει να οικοδομηθεί μια κυβέρνηση λαϊκής ενότητας και κοινωνικής σωτηρίας με κορμό την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Μια αριστερή κυβέρνηση που θα δώσει αριστερή και κοινωνική προοπτική στο αδιέξοδο που έχετε φέρει στον τόπο. Στο σημείο όμως που έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι, δύο δρόμοι υπάρχουν. Για μας δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Ή θα τελειώσουμε το μνημόνιο ή θα μας τελειώσει αυτό. Ή η τρόικα των δανειστών και η τρόικα των πρόθυμων θα παραμείνει εδώ για να εξουσιάζει τις ζωές μας, ή θα τελειώνουμε με τις τρόικες εσωτερικού και εξωτερικού και θα στήσουμε ξανά, θα ξαναστήσουμε σε στέρεα θεμέλια μια προοπτική κοινωνικής δικαιοσύνης για τη χώρα. Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος. Θα είναι δύσκολος ο δρόμος. Αλλά θα είναι ο δρόμος της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, για να ξεπεράσουμε την κρίση. Φίλες και φίλοι, για μας είναι φανερό ότι η τρόικα και η τρικομματική κυβέρνηση έχει κηρύξει πόλεμο στην κοινωνία. Έχουν κηρύξει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Τα καλοπληρωμένα κυβερνητικά στελέχη εξαγγέλνουν μειώσεις στον ήδη εξαθλιωμένο κατώτατο μισθό, τον οποίο μάλιστα καθορίζουν διανόμοι. Αξιόπιστες δε πηγές από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνουν ότι το θέμα της περαιτέρω μείωσης του μισθού, του κατώτατου μισθού, είναι ανοιχτό. Με δύο λόγια, είναι ήδη συμφωνημένες οι μειώσεις για να γίνουν. Και κάποιοι Έλληνες επιχειρηματίες με πρωτοφανές θράσος απαιτούν από την κυβέρνηση ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είναι αντιμέτωποι με την έξοδο στον κόσμο της ανεργίας και της εξαθλίωσης μέσω μίας και μόνο υπουργικής απόφασης. Και εμείς πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στον κόσμο: τίποτα από αυτά δεν είναι μυστικό. Δεν είναι μυστικό ότι θέλουν να φέρουν το επίπεδο των μισθών στην Ελλάδα στο επίπεδο της γειτονικής Βουλγαρίας. Δεν έχουν δει όμως το τέλος της ιστορίας. Διότι και στη γειτονική Βουλγαρία ο λαός ξεσηκώθηκε, πήγε στους δρόμους και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να παραιτηθεί λέγοντας ότι δεν μπορεί να βλέπει την αστυνομία να δέρνει τον κόσμο στους δρόμους. Εμείς λοιπόν θα το πούμε καθαρά. Για μας η επαναφορά των μισθών, των κατώτατων μισθών και των συντάξεων στην προμνημονιακή εποχή δεν είναι μια λαϊκίστικη εξαγγελία. Είναι το μέσο, το εργαλείο για να βγούμε από την κρίση. Μόνο αν αυτοί οι οποίοι ό,τι εισπράττουν το καταναλώνουν θα μπορέσει να ξανακινηθεί η οικονομία. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ξαναβγούμε από την κρίση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολες οι μέρες που θα μας βρουν, αλλά έχουμε σχέδιο. Έχουμε την αυτοπεποίθηση, έχουμε και την κοινωνία και το λαό να στηρίζει την προοπτική μιας συνολικής ανατροπής και υπέρβασης των δυσκολιών που μας έφεραν ως εδώ. Η εναλλακτική μας πρόταση αποδεικνύεται σήμερα η μόνη ρεαλιστική. Πρέπει να βγάλουμε από το λαιμό της κοινωνίας τη θηλιά της λιτότητας. Να επιβάλλουμε μια νέα συμφωνία που θα μας επιτρέψει να βγούμε από την κρίση χρέους με όρους ανάπτυξης. Να θωρακίσουμε την κοινωνία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις και τα παιχνίδια των τοκογλύφων. Να χειραφετηθούμε από τους καταναγκασμούς του παρασιτικού χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Να ανοίξουμε το δρόμο για μια νέα ανάπτυξη προσανατολισμένη στις ανθρώπινες ανάγκες και όχι στα κέρδη των λίγων.
μια ανάπτυξη που θα αναδιανέμει δίκαια τον παραγόμενο πλούτο, θα διευρύνει τα κοινωνικά αγαθά και κυρίως θα υπερασπίζεται τους πιο αδύναμους της κοινωνίας. Αυτό το εναλλακτικό μας πρόγραμμα είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος. Ο μόνος ρεαλισμός στον οποίο πρέπει να στρίψουμε και να υποκύψουμε είναι ο ρεαλισμός της αντίστασης και της διεκδίκησης. Ο μόνος ρεαλισμός είναι να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που μας έχει οδηγήσει στην καταστροφή. Με βάση λοιπόν αυτό το πρόγραμμα της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, απευθύνουμε έκκληση σε ολόκληρη την αριστερά, σε κάθε προοδευτική, δημοκρατική, αντιμνημονιακή δύναμη, χωρίς την παραμικρή διάθεση γεμονισμού. Αν δεν είναι τώρα η ώρα της μεγάλης, της πλατιάς λαϊκής ενότητας, πότε θα είναι αυτή η ώρα? Και εμείς πιστεύουμε ότι τώρα είναι όχι μόνο η ώρα της ενότητας, αλλά και η ώρα της κοινής δράσης. Διότι τώρα είναι η ώρα της μεγάλης ανατροπής. Το μήνυμά μας πρέπει να φτάσει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε χώρο δουλειάς, και είναι ένα μήνυμα. Ανεξάρτητα από το τι ψηφίσατε στο παρελθόν, τώρα έχουμε να κάνουμε με τις ζωές και την αξιοπρέπειά μας, με το μέλλον των παιδιών μας. Δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να ξεσηκωθούμε. Το μήνυμά μας λοιπόν είναι ενότητα και ξεσηκωμός. Ξεσηκωμός του λαού μας για να υπερασπιστεί τις ζωές του, την αξιοπρέπειά του, το δικαίωμα των παιδιών του σε μια ζωή με μέλλον και προοπτική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όταν η κοινωνική αντίσταση δυναμώνει, η δημοκρατία είναι αυτή που αρχίζει να δυσκολεύει την εξουσία. Και αρχίζουμε να βλέπουμε πράγματα που λίγο παλιότερα θα τα θεωρούσαμε αδιανόητα να συμβαίνουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Βλέπουμε την κυβέρνηση να την κομπανάει με λαθρά πηδηματάκια από τη Βουλή και να αποφεύγει να εκτεθεί στην κριτική της αντιπολίτευσης. Να προτιμάει την υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών από τον ανοιχτό διάλογο μπροστά στην κοινωνία. Βλέπουμε τις ηχηρές διακηρύξεις για διαφάνεια και αντιμετώπιση της διαφοράς να μετατρέπονται σε φθηνά κολπάκια προκειμένου να κουκουλωθεί το μεγάλο σκάνδαλο της λίστας Λαγκάρτ. Κολπάκια και στημένα παιχνίδια ανάμεσα στους ελεκτικούς υποτίθεται μηχανισμούς, τις τράπεζες και τα κυβερνητικά μέλη της προανακριτικής, αρκετά από τα οποία μάλιστα έχουν στενές επαφές και σχέσεις με την περιβόητη λίστα. Βλέπουμε επίσης την κυβέρνηση να επιστρατεύει κάθε λίγο και λιγάκι τα ΜΑΤ και τα δακρυγόνα ως λύση σε κάθε πρόβλημα. Βλέπουμε μια πρωτοφανή επίθεση λάσπης και ανοησίας να εξαπολύεται από τα κυβερνητικά επικοινωνιακά επιτελεία εναντίον της αριστεράς για να μας παρουσιάσει πότε ως υπέρμαχους της ένοπλης τρομοκρατίας και πότε ως συνομιλητές και χρηματοδοτούμενους του Τζορτζ Σόρος. Μερικές φορές τα βλέπουμε και τα δυο ταυτόχρονα. Βλέπουμε τέλος τον κύριο Σαμαρά να προσπαθεί να ξεφύγει από τη συζήτηση για το μνημόνιο, πετώντας διαρκώς την μπάλα στο γήπεδο του ακροδεξιού λαϊκισμού με την αδιστόρητη και ανόητη θεωρία των δύο άκρων, η οποία δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να ξεπλένει τους φασίστες και την καταστροφική τους δράση στη χώρα μας. Και να σπηλώνει την αριστερά που βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Με ξενοφοβικά κηρύγματα εναντίον των μεταναστών, με το πάγωμα του νόμου για την ηθαγένεια, με απίθανες τροπολογίες που επιβάλλουν το δίκαιο του αίματος στις στρατιωτικές σχολές, με στρατόπεδα συγκέντρωση σε όλη τη χώρα, με ανοιχτή παρακρατική δράση των κατασταλτικών μηχανισμών, με την ουσιαστική κάλυψη και ανοχή στην εγκληματική δράση φασιστικών συμμοριών. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά παρουσιάζουν την εικόνα μιας χώρας η οποία δεν μπορεί να καυχαίνει ότι βρίσκεται στο ευρωπαϊκό νομικό κεκτημένο.
Όλα αυτά παρουσιάζουν την εικόνα μιας χώρας που δεν σέβεται τους θεσμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Ο κύριος Σαμαράς έχει διαμορφώσει γύρω του μία ακροδεξιά ομάδα βγαλμένη από τις χειρότερες περιόδους της συντηρητικής παράταξης και με την πολιτική που επιλέγει χτίζει ένα de facto μέτωπο συνεργασίας με τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Όταν αξιοποιεί τη δική τους ατζέντα, τότε είναι σαν να τους δίνει διαρκώς χειραβοηθία να αναπτυχθούν και να δυναμώσουν την επιρροή τους στα κατώτερα, κυρίως οικονομικά στρώματα, στην κατώτερη διαστρωμάτωση, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Και πίσω του βεβαίως ακολουθούν δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, οι δύο συνεταίροι του, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης, γιατί εκεί κατάντησα, να ακολουθούν πίσω από αυτή την ακροδεξιά ρητορική και ατζέντα του κύριου Σαμαρά. Από τη στιγμή βεβαίως που συνέδεσαν την πολιτική τους επιβίωση με το μνημόνιο, γνωρίζουμε για αυτούς ότι ενδεχομένως δεν υπάρχει δρόμος πολιτικής επιστροφής. Ας ελπίσουμε όμως ότι υπάρχει πάντοτε ο δρόμος της αξιοπρέπειας. Και απέναντι σε αυτό το όργιο ακροδεξιού λαϊκισμού και καταστολής που γυρίζει την πολιτική ζωή του τόπου δεκαετίες πίσω, η δική μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι αποφασιστική. Θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία σε επίπεδο θεσμών και τη δημοκρατία σε επίπεδο κοινωνικών δικαιωμάτων. Αν το μνημόνιο αντέχει τη δημοκρατία και τη συνταγματική τάξη, τόσο το χειρότερο για το μνημόνιο. Εμείς θα υπερασπιστούμε την κοινωνική αλληλεγγύη και τις ανθρώπινες αξίες. Η μάχη είναι ανάμεσα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις δυνάμεις της κρίσης. Και τη μάχη αυτή, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι άνθρωποι που έχουν δικαίωμα να ελπίζουν σε μια καλύτερη προοπτική, στη μάχη λοιπόν αυτή όλοι, ανεξάρτητα από το τι ψηφίσαν στο παρελθόν, βρίσκονται από την αποδό μεριά. Θα σταθούμε απέναντι στον ρατσισμό. Θα σταθούμε απέναντι στην ξενοφοβία. Διότι η κρίση δεν διαλέγει χρώμα δέρματος. Και όταν οι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη, τότε δεν κοιτάνε αν το αίμα που θα πάρουν σε μια δύσκολη στιγμή θα είναι αίμα Έλληνα ή Αλλοδαπού. Θα σταθούμε απέναντι στην ξενοφοβία και κυρίως σε όλους όσους δηλητηριάζουν εδώ και χρόνια την κοινωνία, προσπαθώντας να καρποθούν πολιτικά την ανυπαρξία σοβαρής, αποτελεσματικής και ανθρώπινης μεταναστευτικής πολιτικής. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε μια ιστορική γειτονιά. Πιστεύουμε ότι σε αυτή τη γειτονιά και σε όλη τη χώρα ο φασισμός νικήθηκε οριστικά πριν από 69 χρόνια. Δεν θα επιτρέψουμε στην μνημονιακή κυβέρνηση να τον ξαναβάλει στη χώρα από τον τουλάπι, να τον βγάλει από τον τουλάπι και να τον βάλει από το παράθυρο. Και δεν θα επιτρέψουμε το μνημόνιο και η πολιτική της σκληρής βάρβαρης λιτότητας να δημιουργήσει ένα καθεστώς εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας. 70 χρόνια δημοκρατικής παράδοσης και κοινωνικών αγώνων όλους και όλες μας παρακολουθούν σε αυτήν εδώ την πλατεία. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, οι ζωές μας είναι στα δικά μας χέρια. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, τη λαϊκή κυριαρχία και το μέλλον και την αξιοπρέπεια των παιδιών μας. Είτε αυτό θα γίνει στους δρόμους της Αθήνας, είτε αυτό θα γίνει στις σκουριές της Χαλκιδικής, είτε αυτό θα γίνει στη Θράκη, είτε αυτό θα γίνει οπουδήποτε αυτός ο λαός με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια θα διεκδικήσει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτόν τον δρόμο, τον δρόμο της κοινωνικής αντίστασης, και ας δώσουμε στη βασανισμένη κοινωνία το δικαίωμα να ονειρεύεται ένα διαφορετικό μέλλον από αυτό που τους ετοιμάζουν, και ας κάνουμε αυτή την ελπίδα πραγματικότητα με όπλα μας στον αγώνα, με όπλα μας την ενότητα, με όπλα μας την αλληλεγγύη. Ας ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα. Εκατομμύρια ζευγάρια μάτια μας παρακολουθούν όχι μόνο στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και περιμένουν από τον ελληνικό λαό, από πειραματόζωο της κρίσης, να γίνει ένα αντινεοφιλελεύθερο παράδειγμα στην Ευρώπη
που θα ενωθεί με τα δεκάδες παραδείγματα στις άλλες γωνιές του πλανήτη, στη Λατινική Αμερική, όπου θα δώσουμε προοπτική και όραμα στον αγώνα για κοινωνική απελευθέρωση. Όπως και τότε, λοιπόν, έτσι και τώρα, ας νοιαστούμε και ας φροντίσουμε να είμαστε αντίστοιχοι με τις απαιτήσεις των καιρών. Θα νικήσουμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Γεια σας.